Πολύ συγκινημένοι που βρισκόμαστε στην ακριτική Μυτιλίνη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θαυμάσια υποδοχή που μας κάνατε. Χάρη στην Θέρμη με την οποία το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος και προσωπικά ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος περιέβαλε το εγχείρημά μας, η Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο φέρνει τα κοιμήλια του σε όλα τα νησιά, στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου. Η Μυτιλίνη, μετά τη χώρα της Χίου, τα Καρδάμιλα, τις Ινούσες, είναι ο τέταρτος σταθμός του περίπλου του Μάνια. Φέρνουμε κοιμήλια που αφορούν τον ναυτικό αγώνα των Ελλήνων, ένας αγώνας αναγνωρισμένος, γνωστός μεν, αλλά και λίγο παραγνωρισμένος. Δηλαδή δεν έχει γίνει συνείδηση η συμβολή και η κέρια συμβολή και σημασία του αγώνα, τόσο για την ευόδοση του αγώνα στην ξηρά, όσο και για τη συνέχιση, κατέστη δυνατόν χάρη στις επιχειρήσεις ναυτικές, να έχει διάρκεια ο εθνικό απελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων, που είχε μεγάλη σημασία για τη δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους. Ελπίζω να απολαύσετε την έκθεση επισκεπτόμενος στα κοιμήλια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου στο Μάνια. Είναι τέτοια χαρά όταν πάμε στα νησιά μας, είμαστε μια κοινωνία ενωμένη, ερωτευμένη μεταξύ μας για αυτό που έχουμε ζήσει στους αιώνες. Και αυτό θέλει να δείξει αυτή η έκθεση. Είναι γεμάτη παλμό, γεμάτη συνέστημα. Πρέπει να πω ότι ανάμεσα σε αυτό υπάρχει ένα Ευαγγέλιο καταξεσκισμένο από τη λόγχη των Οθωμανών και προχτές στις Ινούσες τρεις παππούδες, τρεις γέροντες ήρθαν να το δουν, κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται, προσκύνησαν το Ευαγγέλιο κλαίγοντας. Είναι η μνήμη μας αυτή και γι' αυτό είμαστε εδώ, για όλοι μας, είμαστε μια οικογένεια. Αυτό θέλουμε να αισθανθούμε όλοι. Ευχαριστούμε που είμαστε στη Μυτιλίνη, γιατί είναι αυτή που είναι. Και όλοι οι Έλληνες είναι αυτοί που είναι, στον τόπο τους που είναι, αλλά η Μυτιλίνη δεν είναι νησί, είναι Ήπειρος. Είναι Ήπειρος. Είναι Ήπειρος. Ξεκολλημένη από απέναντι. Είναι λάθος. Ξεκολλημένη από απέναντι, έτσι. Ναι, γιατί εκείνο το απέναντι είναι ελληνική παρουσία 4.000 χρόνια. Η έκθεση θα είναι από αύριο ανοιχτή, από το πρωί 11 μέχρι τις 2.30 και το απόγευμα από τις 5.30 μέχρι τις 7.30, 8 η ώρα στο Δημοτικό Θέατρο, με ομιλήτρια την κυρία Μαρία Ευθυμίου. Θα γίνει και μια υποδοχή του, επίσημη υποδοχή των φιλοξενούμενών μας. Και το Σαββάτο πάλι η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό της Μυτιλίνης και το πλοίο θα αναχωρήσει το απόγευμα. Θα αναχωρήσει και το απόγευμα θα αναχωρήσει. Όχι, τι είναι το Σάββατο το πρωί. Το Σαββάτο το πρωί. Το Σαββάτο το πρωί. Για Λίμνο. Για τη Λίμνο. Για τη Λίμνο. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Καλούμε όλο τον κόσμο να εκμεταλλευτεί και να δράξει αυτή τη μοναδική ευκαιρία που υπάρχει, να δει από κοντά κοιμήλια της Επανάστασης του 1821 και να ακούσει και την ομιλία της κυρίας Μαρίας Ευθυμίου στο Δημοτικό Θέατρο. Είναι μεγάλη τιμή να υποδεχόμαστε στην πόλη μας και στο Δήμο μας τον καπετάνιο, τον Παναγιώτη τον Τσάκο, ο οποίος με όλη του τη δύναμη μας κουβαλάει μέσα από την ψυχή του και μέσα στο σκάφος του τα κοιμήλια του 21. Τιμούμε τους αγωνιστές μας, πόσο μάλλον σε τέτοιες δύσκολες εποχές, καπετάνιο, που έχουμε τους επιβολείς τους απέναντι γείτονες, που εμείς κάθε άλλο επιζητούμε τη φιλία μεταξύ των λαών, την ομόνια, την αλληλεγγύη, όμως είμαστε εδώ ταγμένοι να φυλάτουμε Θερμοπύλες. Εσείς μας ενδυναμώνετε, μας γεμίζετε με ηθικές αξίες, κουβαλώντας όλα τα κοιμήλια των αγωνιστών μας, οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους, την ψυχή τους, για να ζούμε εμείς αυτές τις στιγμές, τις ελεύθερες, να απολαμβάνουμε τον τόπο μας και να δίνουμε υπόσχεση στα παιδιά μας και όλους τους Έλληνες ότι είμαστε εδώ να τα φυλάτουμε και να τα διασφαλίζουμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την τιμή και πάλι θα είμαστε εδώ για να σας φιλοξενεί. Ευχαριστούμε. Δήμαρχε, τιμή μας και χρέος μας. Με πολύ χαρά, όπως είπε και ο Δήμαρχος, και πολύ συγκίνηση που βλέπουμε τα σκάφη μας να φυλάνε Θερμοπύλες
όπως πολύ χαρήκαμε που τα είδαμε σήμερα, την αυαρχίδα του λιμενικού σώματος, και πιστεύουμε όλες οι μέρες μας και του ναυτικού, οι μέρες μας να πάνε, οι δύο μέρες που θα μείνουμε εδώ, να πάνε καλά σύμφωνα με το πρόγραμμα, και αύριο θα χαρούμε να σας δούμε στην τελετή στο Δημοτικό Θέατρο. Και σήμερα να δούμε πολλούς Μυτιλινιούς να έρχονται να επισκεφτούν την έκθεση. Αξίζει, θα τη χαρείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Καλωσορίζομαι τον Καπαπαναγιώτη Τσάκο με τα σκάφη που ήρθε και με την πρωτή έκθεση. Είναι πρωτοφανές και πρώτη φορά γίνεται αυτό στο νησί μας. Και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε και καλούμε τον κόσμο όλον να τιμήσουμε την παρουσία του, να έρθει να επισκεφθεί την έκθεση και εν συνεχεία στο Δημοτικό Θέατρο την ομιλία την οποία θα παρουσιάσει η κυρία Ευθυμίου. Και πάλι καλωσορίζουμε τον Καπαπαναγιώτη Τσάκο. Είμαστε γνώριμοι παλιά από την ναυτιλιακή εταιρεία Λέζο που συμμετείχαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμμετέχοντες, στον πρόεδρο του Ιδρύματος και στην Τράπεζα που Ιερώσει, η οποία συμμετάσχει σε αυτή την εκδήλωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο τον καπετάνιο τον Παναγιώτο Τσάκο, τον μεγάλο εφοπλιστή, ο οποίος μας τιμά μαζί με όλους τους ανθρώπους του Ιδρύματος, με την καθηγήτρια, την αναγνωρισμένη της ιστορίας, την κυρία Ευθυμίου, η οποία ήρθε εδώ με μια πολύ μεγάλη αποστολή, με κοιμήλια του αγώνα, να συνδυάσει την αυτοσύνη των Ελλήνων με την ιστορική μνήμη. Στα νησιά μας, με την παρουσία αυτών των εκδηλώσεων και αυτών των πρωτοβουλειών, δίνουν ένα βροντερό παρόν σε αυτό που λέμε εθνική συνείδηση και συνέχεια της ιστορίας μας. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, διότι δεν είναι μια απλή επίσκεψη κοιμηλίων, αλλά είναι μια επίσκεψη κοιμηλίων με σκάφη που έρχεται να θυμίσει σε όλους εμάς τους νησιώτες ότι η ναυτοσύνη, ιστορία, αγώνες, ανεξαρτησία, ελευθερία είναι έννοιες ταυτόσιμες. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους αυτούς που οργανώσανε την σημερινή παρουσία αυτής της μεγάλης αποστολής, ιδιαίτερα όμως τον καπετάνιο τον Παναγιώτο Τζάκο, ο οποίος πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια κάνει μια προσπάθεια ενός Έλληνα πατριώτη για να θυμίσει σε όλους εμάς τους νεότερους να είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες και να διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο αυτά τα νησιά και αυτή την πατρίδα και αυτά τα χώματα. Ευχαριστούμε πολύ, καπετάνιο, που είσαστε εδώ. Με συγκίνηση είδαμε αυτή την υποδοχή για αυτό το ωραίο έργο που επιτελεί τα τρία αυτά πλοία με κεντρικό εδώ το Μάνια με την πλωτή έκθεση για το 1821, την οποία θα απολαύσετε τις ώρες που σας είπανε. Είναι, τι να σας πω, ό,τι και να σας πω, είτε λίγο είτε πολύ, βγαίνει από την καρδιά μας. Εδώ από το πολεμικό ναυτικό με συγκίνηση είδα και τα πλοία μας του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος να είναι εδώ πέρα έτοιμα για ό,τι ήθελε προκύψει και ό,τι προκύψει, εάν προκύψει, να ξέρουμε όλοι ότι θα πληρωθεί πολύ ακριβά. Εγώ έχω και μια ιδιαίτερη συγκίνηση εδώ μπροστά στο ξενοδοχείο, στο μόλο του ξενοδοχείου Τσαπφό, που ερχόμουν με τον Ιέρακα, κυβερνήτης και εγώ νεαρός τότε, στις περιπολίες, και λιγάκι όχι οι Έλληνες ένικοι, διότι καλωσορίζανε το πλοίο ξένο, αλλά οι ξένοι λιγάκι δυσανασχετούσαν, διότι δεν είχε ρεύμα απ' έξω τότε, δούλευε η ηλεκτρομηχανή του πλοίου και η ηλεκτρομηχανή του πλοίου έκανε λίγο θόρυβο. Αλλά όλοι τον δεχόντισαν το θόρυβο γιατί ξέρανε ότι κάνουμε καλή δουλειά εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε, μια θαυμάσια υποδοχή, να είστε καλά, ό,τι είπε και η κυρία Ευθυμίου, ενωμένοι είμαστε όλοι και εδώ που είσαστε εσείς, στη Μυτιλίνη και στην Αθήνα και στην Κρήτη και στα Εφτάνησα και στην Αλεξανδρούπολη παντού. Να είστε καλά. Εκ μέρους του Συλλόγου των Πολυχνιατών Αθήνας, αλλά και του Μπάλου, ένας σύλλογος που εδρεύει στον Πολυχνίτο, είμαστε ακρίτες εμείς εδώ και ήρθε ένας Χιώτης καπετάνιος, μας έχει βάλει τα γυαλιά, ήρθε να αναδείξει το νησί μας, ήρθε, μας τιμά αυτό που κάνει και εμείς θα θέλαμε με αυτά τα πενιχρά
τις πενιχρές μας δυνάμεις να του πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αυτή τη, ιδιαίτερα τη στιγμή η κίνηση αυτή που κάνει είναι πολύ σημαντική, μας δίνει δύναμη, μας δίνει φτερά, είμαστε ακρίτες και έχουμε τόσα θέματα και ο καπετάνιος στέκεται πάντα δίπλα μας σε όποια πολιτιστική κίνηση κάνουμε στην Αθήνα. Πραγματικά αυτό είναι γεγονός, θα καταγραφεί για πολλά χρόνια να έρχεται μια πλωτή έκθεση σε ένα νησί, να μπορούν οι ακρίτες που δεν έρχονται στην Αθήνα να το δουν και να τα θαυμάσουν, του αξίζουν. Δεν ξέρω αν μπορώ να βρω τις λέξεις να τις πω, ίσως η ελληνική γλώσσα, αν και πλούσια σε αυτό το κομμάτι, δεν μπορώ να εκφράσω την τόση μου ευγνωμοσύνη, αλλά η αγάπη μας πιστεύω να είναι τόσο δυνατή που να γεμίσει τις καρδιές μας, να είμαστε όλοι μαζί και ευχαριστούμε πολύ εσάς όλους, γιατί εμείς κατοικούμε στην Αθήνα και έχουμε και τις ενοχές μας. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε εδώ και στηρίζετε αυτόν εδώ τον όμορφο τόπο. Εμείς παίρνουμε δύναμη από την επαφή μαζί σας. Εμείς, εσείς μας εμπνέετε. Εμείς κάνουμε ένα μικρό αντίδερο, μια μικρή ανταπόδοση και μην ξεχνάτε ότι είστε τόσο γενναίοι, τόσο δροσεροί, τόσο αξιαγάπητοι που εσύ προσωπικά και η παρέα σου με έχετε φτάσει να γίνω και ηθοποιός. Λοιπόν, με έχουν βάλει μέλος και να έχω παίξει και ρόλο. Με πολύ χαρά να σας αναγγείλουμε ότι είναι στις προθέσεις του Ιδρύματος και πολύ σύντομα, κύριε Δήμαρχε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας να σας ζητήσουμε να μας δώσετε μια ημερομηνία και ένα χώρο στο Δημαρχείο σας να φέρουμε και να σας προσφέρουμε ένα ομοίωμα του θρυλικού θωρικτού Αβέροφ. Το Ίδρυμά μας έχει αποφασίσει να προσφέρει τέτοια ομοιώματα στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στην απελευθέρωση των οποίων το θωρικτό διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και είναι η σειρά σας τώρα. Έχουμε ήδη προσφέρει στοιχείο στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και στα Ψαρά. Το επόμενο είναι για σας. Συνεπώς, stay tuned και θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε μια ημερομηνία. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μικρό ομοίωμα του θωρικτού Αβέροφ και πάλι τον ευχαριστούμε. Προφτάσανε οι μέτροι.